שלום הפטרוש, η γραφή, η Αγία Γραφή θα μας δώσει το σημερινό θέμα που βέβαια όπως λέγει ο Δαβίδ, ο προφήτης είναι μακάριος εκείνος που μελετάει την Αγία Γραφή. Έτσι ξεκινάει το ψαλτήρι. Μακάριος ανήρ, όσου και πορεύθη εμβουλία σεβών. Είναι ευτυχισμένος εκείνος, λέει, που δεν βρίσκεται ανάμεσα στους ασεβείς ανθρώπους, που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τις γραφές και με ό,τι η Αγία μας Εκκλησία παραθέτει. Και λέει μάλιστα ότι έτσι έκανε ο Δαβίδ. Μελετούσε μέρα και νύχτα την Αγία Γραφή. Μέρα και νύχτα, λέει. Αυτός, λέει, είναι ο ευτυχισμένος άνθρωπος. Αυτός είναι που πάντα σαν το δέντρο που έχει τις ρίζες στις όχθες του ποταμιού ρουφάει το νεράκι, δροσίζεται και είναι πάντα αϊθαλές, πράσινο. Δεν του πέφτει πρασινάδα και το φύλλωμα ποτέ. Έχω ασχοληθεί, όχι τώρα, πάντοτε με τη γραφή, αλλά τούτο το καιρό είπα να το διαθέσω τότε πρωινά στην Αγία Γραφή. Και επαναληπτικά με έχει απασχολήσει αυτό που θα διαβάσουμε τώρα, γιατί αφήνει μέσα μου αυτό που πρέπει να αφήσει όποιος τη διαβάζει την Αγία Γραφή. Όποιος τη διαβάζει την Αγία Γραφή. Το θέμα με το οποίο ασχολείται ο λόγος του Κυρίου, ο ίδιος ο Κύριος, με κεφαλαία γράμματα, είναι αυτό που έδειξε προηγουμένως ο Παναγιώτης. Λέει, θα πάμε το βράδυ, λέει, στην Εκκλησία. Προσευχή είναι. Αυτό είναι και το θέμα που έχουμε εδώ, αλλά με όση απλότητα διαθέτουμε και με όσο δυνατό μεγαλύτερη επιθυμία και προσοχή ασχοληθούμε, τόσο περισσότερους καρπούς θα έχουμε όλοι μας. Γιατί αυτό που ισχυροποιεί, κάνει δυνατό τον εσωτερικό μας κόσμο, είναι η επανάληψη σε θέματα γραφής, η επανάληψη σε θέματα ζωής, όπως ονομάζει ο Κύριος, εγώ είμαι η ζωή. Έχει ήδη ο Κύριος τελέσει το μυστικό δείπνο, έχει δώσει στους μαθητάς του και έχουν κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του και αφού βγήκε, λέει, από το σπίτι του δείπνου που έγινε ο μυστικός δείπνος και εξερθών, αφού βγήκε, επορεύεται κατά το έθος εις το όρος των ελαιών.
να δούμε μία-μία λέξη προσεκτικά. Εξελθόν επορεύθη κατά το έθος. Έθος είναι η συνήθεια. Είχε ο Κύριος επομένως συνήθεια να μεταβαίνει στο όρος και εκεί να συνομιλεί, να συνομιλεί με τον πατέρα του. Για τον εαυτό του, όχι βέβαια, αλλά για μας. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Κύριος ό,τι έκανε, το έκανε για να βλέπουμε εμείς και να εθίζουμε τον εαυτό μας, να αντιγράφουμε, να περπατάμε πάνω στα ίδια αγνάρια που περπάτησε και ο Χριστός. Έθος λοιπόν, συνήθεια, θα ήθελε κανείς να πει κάτι πάνω σε αυτό που λέει εδώ, επορεύθη κατά το έθος, σύμφωνα με τη συνήθεια που είχε. Η προσευχή είναι συνήθεια ή είναι έργο? Τι από τα δύο είναι? Μπορώ, θέλουμε να ακούσουμε και εσάς να πείτε κάτι, να μην μιλώ μόνο εγώ. Γιατί λέει, εδώ μιλάει κατά το έθος. Και το έθος του Κυρίου, έθος του Κυρίου, η προσευχή. Το έργο, έθος, το έργο της προσευχής. Είπαμε ότι ο Κύριος ως άνθρωπος προσήφιετο όχι για να προσθέσει κάτι από αυτά που θα του δώσει ο πατέρας του, γιατί ήταν τέλειος σαν άνθρωπος, αλλά η προσευχή του Κυρίου ήταν σαν εκείνη που λέει ο Δαβίδ, βροχήν εκούσιον αφορείς, λέει. Θα ρίξεις, λέει ο Δαβίδ, θα ρίξεις Κύριε εσύ βροχή θεληματική πάνω στη γη των ψυχών των ανθρώπων. Αυτή τη βροχή ο Κύριος, αυτή την προσευχή έκανε και έπεφτε στις ψυχές των δεκτικών ψυχών των ανθρώπων. Επαναλαμβάνω ότι άγιο και ιερόν έθος, συνήθεια, ο Κύριος επιτελούσε για να διδάξει και εμάς ότι τέτοιες πράξεις και μάλιστα την προσευχή ή σαν την προσευχή πρέπει να τις κάνουμε έθιμο, ιερό και άγιο. Έθιμο, ιερό και άγιο. Και λένε οι γονείς μας, οι προγονείς μας και εμείς το λέμε, ότι η συνήθεια δεν εξαλείφεται, δεν βγαίνει. Έχει ρίζες. Δεν έχει ρίζες? Η συνήθεια απολαμβάνει καρπούς. Η συνήθεια έχει ρίζες, ριζώνει. Όταν κάτι απολαμβάνεις ριζώνει και λες τώρα το έχω συνήθεια, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Αυτό σημαίνει ότι είναι ανάγκη η προσευχή. Όπως έχουμε ανάγκη να φάμε, ανάγκη να κοιμηθούμε, έτσι είναι και η προσευχή. Μία ανάγκη χωρίς την οποία δεν ζει η ψυχή. Να προχωρήσω λίγο.
Και ακολούθησαν αυτό οι μαθητές αυτού. Και μαζί του ακολούθησαν για το όρος των ελαιών και οι μαθητές. Γενόμενος δε επί του τόπου, είπεν αυτής, όταν έφτασε, γενόμενος σημαίνει όταν έφτασε, επί του τόπου, στο όρος των ελαιών, είπε σε αυτούς, προσεύχεστε, ή να μη προσεύχεστε μη εισελθήν εις πειρασμόν, για να μην πέσετε σε πειρασμό. Κοιτάξτε να δείτε κάτι, πόσο τοποθετημένα θεόπνευστα είναι οι λέξεις μέσα στη γραφή. Λέει προσεύχεστε. Σε, το έχουμε πει και άλλη φορά, σε χρόνο διαρκείας. Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Το μας το κάνει πιο όμορφα ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτος, να μην έχεις σταματημό. Και αυτό που βοηθάει, σε αυτό που βοηθάει η προσευχή, είναι μη εισελθήν εις πειρασμόν. Για να μην εισέλθετε μέσα στον πειρασμό. Ξέρετε κάτι, ο Θεός είναι έτοιμος να μας βοηθήσει, αλλά πρέπει και εμείς να απλώνουμε το χέρι μας για να το πάρουμε εκείνο που θα μας δώσει ο Θεός. Και ο δρόμος για να κάνουμε αυτό είναι να πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Την απλή αυτή προσευχούλα. Από πόσους κινδύνους έχουμε γλιτώσει χωρίς να το καταλάβουμε, μόνο ο άγγελός μας το ξέρει αυτό το πράγμα. Μόνο ο άγγελός μας πόσες προσταγές έχει πάρει για να λυτρώσει εμάς από πειρασμούς. Τα λέει ο Κύριος προσεύχεστε. Όχι μόνο τώρα, αλλά και ύστερα. Σημαίνει να έχουμε στη μνήμη μέσα μας, στη μνήμη μέσα μας, τον Κύριο και να του μιλάμε, του λέει η καλόγρια του Αγίου Παϊσίου, «Χέροντα, όταν κάνω δουλειά δεν μπορώ να προσευχηθώ». Να φέρνεις εικόνα τον Κύριο, λέει, στο μυαλό σου μέσα, τη μνήμη του, τον Κύριο μόνο έτσι, και είναι προσευχή, λέει αυτή, λέει. Μου έκανε εντύπωση μεγάλη. Στο περί προσευχής το γράφει εκείνο το πράγμα μέσα. Επειδή μου αρέσει να ασχολούμαι επαναληπτικά, γιατί έτσι παίρνουμε και δύναμη, λέει, είσαι κουρασμένη, δεν μπορείς να προσευχηθείς, τότε φέρε τον Κύριο απλώς με τη μνήμη στο μυαλό σου και η εργασία μαζί είναι η προσευχή. Είναι η προσευχή. Μην αφήνεις με τον εαυτό σου μόνο και το φάει ο λύκος και περάσει τα δικά του μηνύματα μέσα. Περνάει και εκείνος τα δικά του μηνύματα. Προσεύχεστε λοιπόν. Η προσευχή αποτρέπει κινδύνους, διώγνει πειρασμούς, φέρνει αγαθά τα οποία εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε, αλλά μπορεί και να τα αντιλαμβανόμαστε, γιατί μπορεί να μας παλάξει η προσευχή και από ασθένειες. Ζητάμε εν ώρα ασθενείας και ο Κύριος μας δίνει και λόγο που ζητάμε και το παίρνουμε και χειροπιαστό. Διάβαζα, δεν θυμάμαι που το διάβαζα σήμερα, σε ένα πατερικό βιβλίο μέσα. Όταν λέει κατέβασαν από τη στέγη τον παραλυτικό για να ζητήσουν τον Κύριο να τον κάνει καλά, γιατί δεν μπορούσαν με άλλο τρόπο, επειδή είναι κόσμο πολύ, λέει, ξεστέγασαν τη στέγη και τον κατέβασαν. Δεν ήταν έργο μόνο, λέει, του παραλύτου η ίαση, αλλά και αίτημα πίστεως των αυτών που τον κουβαλούσαν. Γιατί αν δεν ήθελαν, αν δεν είχαν και αυτή την ίδια επιθυμία, δεν το είχαν αίτημα, δεν θα γινόταν καλά.
Επαναλαμβάνω, όλα είναι στα χέρια του Θεού, αλλά για όλα χρειάζεται να ζητάμε. Έχει μια ωραιοτάτη εικόνα ο Δαβίδ στο πώς πρέπει να στέκουμε απέναντι στο Θεό. Πώς να στέκουμε? Ως το απογεγαλακτισμένον παρά τη μητρή αυτού. Θα το εξηγήσω. Ήρθε η ώρα και το μωρό που του ταΐζει γάλα η μάνα να το κόψει από το γάλα. Και το κόβει από το γάλα σήμερα, πριν από μία ώρα. Το μωράκι, έτσι αυτή η εικόνα είναι, το μωράκι φωνάζει, θέλω γάλα, θέλω, πιο έντονα από ό,τι φώναζε πριν. Τώρα πιο έντονα, το έχει ανάγκη, το κόβει η μάνα του το γάλα. Είμαι, λέει, σαν το μωράκι που το απογαλακτίζει, πάει να το αφαιρέσει το γάλα η μάνα, γιατί ήρθε η ώρα του. Και το μωράκι κλαίει για να του δώσει. Έτσι λέει ο Άγιος Παΐσιος, το λέει και εκείνος. Θα είσαι κρεμασμένος πάντοτε και περισσότερο εν ώρα προσευχής. Από του Πατέρα σου το λαιμό του Θεού, του Πατέρα Θεού το λαιμό. Και εκεί θα στέκεις, όπως λέει το μικρό παιδάκι, όπως το λέει και ο Άγιος Παΐσιος, την ίδια εικόνα, όπως το μικρό παιδάκι. Αλλά με την απλότητα που έχει το παιδάκι. Και βεβαίως ακούει ο Θεός, το μωράκι δεν έχει καμία κακία, κανένα δόλο, είναι απλό, είναι άδολο. Άδολο. Αυτή την εικόνα πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν πλησιάζουμε, όταν προσευχόμαστε. Τα έχουμε με όλους καλά, αγαπούμε όλους, δώρος δεν υπάρχει για κανένα μέσα μας και ακούει ο Θεός. Και ακούει ο Θεός. Γιατί αλλιώς λέει, δεν με ακούει γέροντα, λέει η καλόγρια. Μα τι είναι ο Θεός, λέει, βάλε είναι. Δηλαδή άγαλμα που είχαν οι αρχαίοι ιδωλατρικό και του φωνάζανε, σαν τον προφήτη Ηλία που φωνάζανε οι ιδωλάτρες ιερείς και δεν άκουγε. Να, ο Θεός ακούει, μίλησε ο Ηλίας και τον άκουσε. Ακούει, ακούει, αλλά υπάρχουν και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται. Πρέπει να τηρούνται. Και αυτός, ο Χριστός, απεσπάστη από αυτόν. Ξεχώρισε. Τους είπε καθίστε εδώ και εγώ πάω να προσευχηθώ μόνος μου. Απεσπάστη. Ο συλλήθου βολήν. Απόσταση τόση όση χρειάζεται να πετάξουμε μια πέτρα με το χέρι. Ο συλλήθου βολήν. Πόσο πετάμε με το χέρι μια πέτρα, τον βλέπανε τον Κύριο που προσευχότανε. Και θύς τα γόνατα, αναγκαία προϋπόθεση λέει, να βάζει και τα γόνατα αυτός προσεύχεται, εφόσον μπορεί. Ο Άγιος Παΐσιος λέει για το γεροντά του, εξίσου Άγιο Τίχωνα, έφτασε σε βαθιά γεράματα και δεν μπορούσε να κάνει μετάνοιες. Και έδαινε, το έχω ακούσει και από το στόμα του, με τον κύριο πρόφη μια φορά, είμαστε εγώ γύρω στα 30 και λίγο παραπάνω για τους πρόφης, λέει εδώ που ήρθατε, στην Καψάλα ήταν τότε ο Άγιος Παΐσιος, όχι στην Παναγούδα, εδώ που ήρθε, λέει, ζούσε, λέει, ένας άλλος γέροντας, λέει, έβαζε ένα σκηνή, το έδαινε εκεί, το άλλο εκεί, και επειδή μπορούσε να σηκωθεί, το πιάνε με δύναμη για να σηκωθεί, για να κάνει μετάνοιες, να ζητάει, να εξητεί το έλεος του Θεού.
είναι και θύς τα γόνατα προσήφχετο. Έκανε προσευχή. Έκανε προσευχή. Το ανθρώπινο στοιχείο λοιπόν, γιατί ήταν τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός, κατά πάντα ο Κύριος, σε όλα τέλειος άνθρωπος και σε όλα τέλειος Θεός. Εγώ και ο πατήρ ένας μεν. Εγώ και ο πατέρας μου λέει είμαστε ένα πράγμα. Ίσως το πατρί, ίσως με τον πατέρα του, το Θεό. Και με τον άνθρωπο, ότι ένας άνθρωπος ήταν και Κύριος, αλλά δεν είχε αμαρτία μόνο. Όλα τα άλλα τα είχε. Δηλαδή, κουραζόταν, πεινούσε, ανάγκη από ύπνο, τα είχε εκείνα τα πράγματα. Πονούσε, εκεί λέει, και τεκμικός εκ της οδηπορίας, κατάκοπος λέει από την οδηπορία, κάθεσε στο φρέαρ, Σιχάρ, εκεί που σκοτώσανε τον Άγιο Φιλούμενο. Εκεί δεν είναι. Ναι. Του Ιακώβη, έτσι. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν στάθηκε, λέει, κατάκοπος το μεσημέρι. Δεν μας λέει ήταν κυδρωμένος, θα ήταν κυδρωμένος. Αφού ήταν καλοκαίρι. Έτσι. Ναι, λοιπόν. Όλες τις αδυναμίες ανθρώπινες, τις μη αμαρτωλές είχε ο Κύριος. Εκείνες που δεν κατηγορούνται. Την πείνα, τη δίψα, την κόπωση και οτιδήποτε άλλο που δεν κατηγορείται. Λοιπόν, έβαλε λοιπόν τα γόνατα για να προσευχηθεί. Προσήφχετο, και εδώ λέει προσήφχετο. Δεν είναι ότι έκανε και σταμάτησε. Αν προσέξουμε τις λέξεις που τοποθετούν οι Άγιοι Ευαγγελιστές, είναι λέξεις που μας δείχνουν ότι αυτά τα έργα δεν έχουν τέλος. Δεν έχουν τέλος τα έργα αυτά. Η προσευχή όσο ζούμε πρέπει να γίνεται. Μεγάλο Βασίλειος το λέει, ο Κύριος Γρηγόριος. Μνημονευταίων του Θεού, του Κυρίου δηλαδή, ή αναπνευστέων. Είναι προτιμότερο να μνημονεύουμε το όνομα του Κυρίου από ό,τι αναπνέουμε. Από ό,τι αναπνέουμε. Άλλωστε την αναπνοή εκείνος τη δίνει. Κάπου αλλού λες τις πράξεις. Ο δούς λέει πνοήν πάση σαρκή. Είναι εκείνος που δίνει πνοή, την αναπνοή πάση σαρκή σε κάθε σάρκα, όχι η ανθρώπινη και στα ζώα. Το λέει σαρκή είναι όλα, κάθε σάρκα. Ο Κύριος είναι ο δημιουργός του κόσμου. Ο Κύριος. Γιατί λέει εν αυτό γαρ ζώμεν και κινούμεθα και σμέν. Σε αυτόν τον Κύριο ζούμε και κινούμεθα και υπάρχουμε. Χωρίς αυτόν, λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίρεβιτς, χωρίς αυτόν η ζωή δεν αντέχεται. Η ζωή, ένα βιβλίο έχει γράψει με το όνομα αυτό, χωρίς αυτόν η ζωή δεν αντέχεται. Έτσι λοιπόν, ανάγκη σαν το ψωμί, ανάγκη περισσότερο και από την αναπνοή μας είναι η προσευχή. Ο Κύριος άφησε τα γνάρια πάνω στα οποία πρέπει να περπατούμε. Και τι είπε στην προσευχή το Κύριος, λέγον, αυτό που το γνωρίζουμε όλοι. Αλλά θα πείτε και σε μια κουβεντούλα πάνω σε αυτό. Πάτερ ή βούλη, παρενεγκίν τούτο το ποτήριον επ' εμού. Είναι πατέρα μου λέει, πάρε αν θέλεις ή βούλη αν θέλεις, να πάρε από μένα το ποτήριον του σταυρού, των παθών, του θανάτου. Τον παρακάλεσε να του πάρει το ποτήριο. Θέλετε να σχολιάσετε κάτι πάνω σε αυτό? Αυτό είναι αδυναμία Κυρίου. Το ερώτημα, ζητάει να πάρει το σταυρό, να μην σταυρωθεί. Περιμένω, σταύρο μπορείς να πεις κάτι πάνω σε αυτό. Σαν άνθρωπος, πούμε, γι' αυτός φοβόταν. Σαν το ανθρώπινο σώμα, ναι. Σαν τέλειος άνθρωπος,
δίσταζε. Είχε κάποιο φόβο για το πάθος, όχι ότι θα μπορούσε να αποδεχτεί βέβαια, αλλά έδειξε την αδυναμία της σαρκός. Ναι, εδώ λέει... Το ΜΕΔ, σώμα, το πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρκα ασθενής. Μάλιστα. Αλλά όμως είναι το αντίθετο. Ότι το ποτήρι το ήπια. Ναι, πώς δείτε, δεν είναι. Το αλλά ποτήρι... Ως θέλω, ως εγώ θέλω, αλλά ως εσύ. Έτσι, μπράβο. Ναι. Έτσι, αυτό λέει παρακάτω. Ναι. Λέει, γεννηθεί το... Το θέλημά σου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Ξέρετε κάτι. Εδώ είναι το μάθημα το μεγαλύτερο που δίνει ο Κύριος. Ήρθε, το έχει πει αλλού, ήρθα για να σταυρωθώ. Ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθος. Θα πει τη Μεγάλη Δευτέρα. Λέει, όταν ερχόταν ο Κύριος για να σταυρωθεί στο, για το εκούσιον, το εκούσιον σημαίνει το θεληματικό. Με τη, προσωπικά ήθελε ο Κύριος να σταυρωθεί για να σωθεί η ανθρωπότητα. Γιατί πέστε μου, χωρίς το θέλω να κάνω κάποιο καλό, αν το κάνω πόσα αξία έχει. Πόσα αξία έχει ένα καλό που κάνω χωρίς να θέλω, χωρίς να έχει τη δική μου πρόθεση, τη δική μου επιθυμία, τη δική μου αγάπη μέσα. Χωρίς αυτά κανένα έργο δεν είναι καλό. Κανένα έργο δεν έχει αξία. Μάθημα λοιπόν, λέει, πάρε Κύριε το αίτημά του, πατέρα μου, σε παρακαλώ, το ποτηράκι που θα πιω, ας μην το πιω, λέει ο αδελφός, έκφραση ανθρωπίνης αδυναμίας. Σωστά υπόθηκε, έκφραση ανθρωπίνης αδυναμίας. Αλλά κοιτάξτε, παρά το ότι η σάρκα του ζητάει να μην σταυρωθεί, εκείνος είπε, όχι, δεν θα κάνω ότι ζητάει η σάρκα, αλλά αυτό που λέει το θέλημα του πατέρα. Μας θυμίζει το εξής. Και ο Απόστολος Παύλος το ίδιο λέει. Λέει, η γάρ σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος. Και το πνεύμα κατά της σαρκός. Δηλαδή, η ψυχή του ανθρώπου θέλει να αποτινάξει την ύλη από πάνω της. Η ψυχή μας, δηλαδή αυτή που έχουμε μέσα μας. Υπάρχει ένα ωραιότατο βιβλίο του Ρώσου πρώην Αμαρτωλού και μετά Ιερωμένου, δεν θυμάμαι το, το ξεχνά. Ε? Ρασπούτιν. Τι είπε? Ρασπούτιν. Τι είπε? Ρασπούτιν, λέω. Όχι, όχι, είναι... Όχι, όχι. Όχι, 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 όχι. Λοιπόν, πρόκειται περί Αγίου Ανδρός, που γράφει μέσα, έχει απτά, χειροπιαστά παραδείγματα, ιατρών, που η ψυχή, Άγιος Λουκάς. Όχι Λουκάς, όχι Λουκάς, άλλος άλλος, δεν μου ξεφεύγει τώρα. Άγιος Γεώργιος, μου φαίνεται κάπως... Όχι, όχι, πάση περιπτώσει, αυτός έχει γράψει δύο βιβλία. Το ένα, σε λέω αυτά, είναι αποδείξεις για τη μεταθάνατο ζωή. Και γράφει λοιπόν εκεί ότι παραδείγματα έφυγε η ψυχή γιατί διαπίστωσαν το θάνατο και μετά από ένα διάστημα επανήλθε και έλεγε μετά ο άνθρωπος στους γιατρούς, την ώρα αυτή κάνατε αυτό, την ώρα αυτή κάνατε αυτό, εγώ περπάτησα, έφυγα, ναι, αλλά τα έβλεπα και τα άκουγα όλα, που σημαίνει ότι όσο υπάρχει το πουλάκι στο κλουβί γελαϊδάει, Βασίλη. Όταν το πουλάκι φύγει από το κλουβί, άσε το κλουβί, τι το δέζεις, δεν χρειάζεται. Έτσι είναι. Δεν χρειάζεται το κλουβί. Λοιπόν, υπάρχει η ψυχή, δίνει ζωή στο σώμα. Αυτό το είπαμε εξαιτίας τούτου, ότι θέλει να απεκδηθεί, να πετάξει από πάνω της η ψυχή το ανθρώπινο σώμα. Είναι φυλακή. Το λέγανε και αυτό και οι Άγιοι φιλόσοφοι της αρχαίας εποχής, ότι το σώμα είναι φυλακή της ψυχής.
φυλακή της ψυχής. Εμείς τι λέμε, Παναγία μου, αρρώστια, θα φύγω από τον κόσμο, πώς θα πω έτσι και τα λοιπά. Συνηθίσαμε ένα ασθενή δικό μου και λέει, δεν θέλω να πεθάνω γιατί πώς θα είμαι στο σκοτάδι εκεί κάτω. εννοούσε τάφο, εννοούσε. Γιατί βλέπεις, η ορατότητα είναι μικρή. Δεν κάνει το μάτι έτσι να πει, Χριστός Ανέστη, άρα δεν πεθαίνω. Η ψυχή δεν μπαίνει στον τάφο. Ποτέ. Λοιπόν, ζήτησε λοιπόν να πάρει το ποτήρι, αλλά είπε, όχι μην το παίρνεις, θα γίνει το δικό σου θέλημα. Η προσευχή μας μαθαίνει να κάνουμε το θέλημά του. Μόνοι μας δεν το θέλουμε με κανένα τρόπο και το αποφεύγουμε όταν είναι μάλιστα και πικρό, πολύ πικρό, δεν σηκώνεται. Δεν θυμάμαι με ποια ή με ποιον άνθρωπο συζητούσα, θυμάμαι όμως τη συζήτηση. Δεν θα το άντεχα, κύριε Αδάμ, το συμβάν που μου συνέβη με το παιδί μου που έφυγε από τον κόσμο νεαρό και με τρόπο όχι όμορφο, αν δεν έμπαινε και Θεός στη μέση να σηκώσει το βάρος μου. Δεν σηκώνονται αυτά ανθρώπινα. Και κοιτάξτε, δείτε κάτι. Είπε ο Θεός στον Αδάμ, θα ξαναπούμε εκείνο το πράγμα, στον Αδάμ, την ώρα που θα παραβείς το θέλημά μου, θα πεθάνεις. Του Αδάμ το είπε. Αλλά δεν πέθανε ο Αδάμ, πέθανε ο γιος του. Και μάλιστα ο γιος του ο καλός. Ο γιος του ο Άγιος. Ο δίκαιος Άβελ, όπως λέει η Αγία Γραφή. Και σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ξέρετε γιατί δεν πήρε τον Αδάμ. Γιατί θα τελείωνε το πράγμα και δεν θα ζούσε δυσάρεστο γεγονός. Δεν θα καταλάβαινε ποιος είναι ο θάνατος. Από τον έπαιρνε και μετά τι θάνατο καταλάβαινε. Αλλά βλέποντας το παιδί του μπροστά στα μάτια του. Νέο, νέο, ωραίο, ωραίο, έξυπνο, έξυπνο. Τότε κατάλαβε σαν πατέρας τι είναι ο θάνατος. Είναι πικρότατο ποτήρι. Πικρότατο ποτήρι, δεν σηκώνεται, δεν πίνεται. Αυτός ο άνθρωπος μου λέγε λοιπόν, το σήκωσα. Αλλιώς χωρίς τη βοή του Θεού δεν σηκωνότανε. Θέτεις τέρμα στη ζωή σου. Γιατί παραπάνω από τη ζωή σου είναι το παιδί που φεύγει. Δεν είναι ο ίδιος ο εαυτός σου, παραπάνω είναι. Και ο Κύριος λοιπόν εδώ ζήτησε, αλλά δεν το απέφυγε. Το ίδιο αίτημα το αντέστρεψε και είπε στην ώρα της προσευχής, στην ώρα της προσευχής, όχι αλλού, να γίνει το δικό σου θέλημα. Και επειδή έβλεπε ο Κύριος ότι το φορτίο που θα σήκωνε τη Σταύρωση ήταν βαριά, πολύ βαριά και ασήκωτη ανθρώπινα, τα έβλεπε μπροστά του. Τα βίωνε την ώρα αυτή ο Κύριος. Δεν τα βλέπει σαν οθόνη, τα βίωνε στην πραγματικότητα. Όλα και τα μαστίγια και τους εμπτισμούς και λέει, εκεί που διάβασα παρακάτω, μου έκανε εντύπωση, το είχα προσέξει. Λέει, τον ύβριζαν, του έλεγαν ύβρις, λέει, πολλές. Μπορούμε να φανταστούμε τι θα του λέγανε. Σε δώρα μεγάλου πειρασμού. Ό,τι έβγαινε από την ψυχή τους κακό του, θα του το λέγανε τον Κύριο. Όλα αυτά ο Κύριος την ώρα που προσευχότανε, τα βίωνε εσωτερικά όλα. Τα βίωνε. Χωρίς να πάθει έπασχε. Και λέει τώρα εδώ, για να το σηκώσει, είναι αυτό που σε έλεγα προηγουμένως. Για να το σηκώσει, το μεγαλύτερο. Είπα για τον άνθρωπο εκείνο, λέει, δεν το σήκωνα το παιδί μου που το έχασα, αλλά αισθάνθηκα τη δύναμη του Θεού να με ενισχύει και το σηκώνω. Κοιτάξτε το. Και επειδή ο Κύριος ήταν άνθρωπος, είχε σάρκα αδύνατη, είπες εσύ. Δεν είπες. Η σάρξ είναι αδύνατη. Η σάρξ, πώς το λέει, το μέπρεμα πρόθυμο, η σάρξ ασθενής αδύνατη. Λέει παρακάτω,
όφθη αυτό, άγγελος Κυρίου εξ ουρανού, ενισχύον αυτόν. Το προσέχουμε. Δεν ζούμε μόνοι μας, σε καμιά περίπτωση. Δεν ζούμε μόνοι μας. Εάν την ώρα που βαπτιζόμαστε στο περί προσευχής Άγιος Παΐσιος, αυτομάτως άγγελος Κυρίου, άγγελος φύλακας των ψυχών και των σωμάτων ημών, είναι εντεταλμένος από τον Κύριο να μας φυλάει. Εντεταλμένος. Όφθη αυτό άγγελος από ουρανού ενισχύον αυτόν. Και στον Κύριο άγγελος τον ενίσχυε, του έδινε δύναμη, ψυχική εννοείται. Δεν υπάρχει, μιλάμε για ισχύ σωματική και σωματική, γιατί είχε τις δυνάμεις ήδη παραλυμμένες την ώρα που προσευχόταν ο Κύριος. Από αυτή την ώρα προσευχόταν παραλυμμένες, γράφει ο Νικόδημος Αγιορείτης. Όλοι μας χρειαζόμαστε, τον έχουμε τον άγγελο, αλλά και την αρρωγή από ψηλά, δια της προσευχής μας, να παίρνει εντολή ο άγγελος συνεχούς βοηθείας και προστασίας μας. Συνεχούς βοηθείας και προστασίας. Δοκιμάστε το πρωί που κάνετε προσευχή σας, να αναγνώσετε ένα κομματάκι από τη γραφή. Εγώ έχω μια εβδομάδα το διαβάζω αυτό το κομμάτι. Το έχω παρατήσει. Αυτό και λίγο παρακάτω. Το διαβάζω, ξαναδιαβάζω, ξαναδιαβάζω. Γιατί λέει ο Γέροντας ο Παΐσιος, θέλεις να την ώρα της προσευχής να μην το ενοχλεί πολύ ο πειρασμός. Γιατί την ώρα βρίσκει και κουνάει τα νήματα. Να έχεις μια εικόνα από τη ζωή του Κυρίου. Ή ενός Αγίου. Οπότε, φέρνοντας την εικόνα της προσευχής του Κυρίου και βλέποντας του Κυρίου τον Κύριο σαν άνθρωπο ότι λύγησε, τότε λες, Κύριέ μου εσύ που ήσουν ο τέλειος άνθρωπος και δεν υπήρχε λόγος να προσευχηθείς, χρειάστηκες βοήθεια από τον ουρανό και σου την έστειλε ο Κύριος. Εγώ που όλη την ώρα πέφτω δεν χρειάζομαι τη βοήθεια αυτή. Πώς να αφήσω την προσευχή μου και να μην την κάνω, αφού η προσευχή μου στέλνει ενίσχυση από τον ουρανό. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να διατυπώσουμε γνώμη για θέμα που δεν το έχουμε ζήσει. Για θέμα που δεν το έχουμε ζήσει, δεν έχουμε πείρα δηλαδή, δεν διατυπώνεται, μας κοροϊδεύει ο άλλος. Μας κοροϊδεύει ο άλλος που μπορεί να το έχει ζήσει. Ο άλλος που είναι άσχετος δεν τον διαφέρει, δεν τον νοιάζει. Αλλά σε όλα τα θέματα χρειάζεται εμπειρία. Εδώ στην προσευχή η μεγαλύτερη εμπειρία που μπορεί να υπάρχει. Γιατί από την προσευχή, το λέω εκείνο το πράγμα, γιατί η εμπειρία της προσευχής μας στέλνει μηνύματα, μας στέλνει και βιώματα παράλληλα. Και μηνύματα ο Κύριος, αλλά και βιώματα. Και μας λέει, εδώ είμαι, ζω. Και μάλιστα ζωντανά μες στην ψυχή σου. Είναι αυτό ακριβώς που λέει εδώ μέσα στο Ευαγγέλιο. Και νικήσω ένα αυτό και περιπατήσω ένα αυτό. Λέει, θα είμαι μαζί με τον πιστό και θα ενοικήσω, θα μείνω μέσα του, θα κατοικήσω μέσα του. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος, θα θυμάμαι ένα τα φέρνει τώρα. Ξέρετε, λέει, αυτό το ενίκιο, το ενοικήσω σημαίνει, έχει ενίκιο ο Κύριος, νοικιάζει μέσα, λέει, το μέσα μας. Και αυτό το ενίκιο δεν το πιάνει, λέει, το ενοικιοστάσιο. Δεν έχει δύναμη να το πιάσει το ενοικιοστάσιο, το πει, σήκω φύγε, το μόνο που δεν το πιάνει. Έχει ωραίες ορολογίες ο Άγιος Παΐσιος. Εκεί έρχεται και μένει μέσα, πώς θα μείνει αλλιώς. Προσεύχεσαι και έρχεται και μένει μέσα. Είναι, αλλά το καταλαβαίνει ζωντανά πια. Ζωντανά και λες, Θεέ μου, βγαίνεις έξω και λες, κάνε μου ό,τι θέλεις από εκεί πέρα. Χωρίς αυτό οι Άγιοι δεν θα βλέπανε μαρτύριο σε καμιά περίπτωση. Διάβαζα επαναληπτικά το μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου.
πήγαν το συλλάβουνε και λέει, μ' αφήνετε, αφού τους περιποιήθηκε, μ' αφήνετε να κάνω λίγο προσευχή. Και τον άφησαν, 2 ώρες. Και μέσα στις 2 ώρες είπε, ζήτησε από τον Κύριο. Αυτό που ζήτησε ήταν, Κύριε, να με αλέσουνε τα θηρία στη Ρώμη που θα πάω, να με κάνουν αλεύρι στο στόμα τους, να μην βρουν τίποτα για να θάψουνε. Και από τους κατοίκους της Ρώμης είπε, μη με εμποδίσετε από αυτό. Στην προσευχή του, παρακαλώ. Όλα σε αίτημα προσευχής. Όλα σε αίτημα προσευχής. Θα παίρνουμε διαρκώς απαντήσεις από ψηλά. Όφθη άγγελος Κυρίου ενισχύων αυτών. Όφθη παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου ενισχύων των Κύριων. Αν ο Κύριος προσευχήθηκε και έλαβε ενίσχυση από ψηλά σαν άνθρωπος, εμείς τι χρειάζεται να κάνουμε. Τι χρειάζεται να κάνουμε. Είναι μεγάλη υπόθεση και εμείς το έχουμε για φλού. Για την πάντα, άστο. Τελευταίο έργο. Είμαι κουρασμένος, είμαι πεθαμένος, δεν έχω ώρα κλπ. Ακούς πολλούς να λένε δεν έχω ώρα. Ξέρετε, δικαιολογημένα να το πούνε. Γιατί για αυτούς είναι έργο ανύπαρκτο. Για τους πολλούς. Συγχώρεσέ με Κύριε, ύπνος. Έστω και αυτό, έστω και αυτό, κάτι είναι και αυτό. Τώρα, να φέρουμε στη μνήμη μας τους προγόνους μας, τις μανάδες μας, πατεράδες μας, που βλέπαμε, τις γιαγιάδες μας, που βλέπαμε, τη λίγανε με τη φασκιά το παιδί, το βάζανε στη κούνια για να κοιμηθεί. Το σταυρό. Αυτή είναι η εικόνα που τη θυμάμαι εγώ από το δικό μου το σπίτι. Από το δικό μου το σπίτι. Αυτή η απλότητα τραβούσε το Θεό. Τραβούσε το Θεό. Λοιπόν. Το παιδί δεν μπορούσε να κάνει προσευχή για σταυρό. Θα κάνει εγώ γονιό. Βέβαια, αλλά εγώ καθόμουν και έβλεπα τη γιαγιά μου προσευχόταν στο εικόνισμα. Έλεγε όλη την προσευχή μισοελληνικά, μισοαλβανίδικα. Και την πρόσεχα. Και την πρόσεχα, μικρό παιδί. Mm. Αυτές οι εικόνες μένουν. Ήταν απλές ψυχές. Επαναλαμβάνω και τελειώνω, δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο παραπάνω και αναστάς από τις προσευχής, έχουμε λίγο ακόμα χρόνο, αναστάς από τις προσευχής και αφού σηκώθηκε ο Κύριος από την προσευχή, ερθόν προς τους μαθητάς, έβρεν αυτούς κοιμωμένους. Σηκώνεται, πάει στους μαθητάς που ήταν σε απόσταση λίθου βολής. Τους είδε όλους ύπνο και λέει κάπου ένας άλλος Ευαγγελιστής. Βαρύς ύπνος, δεν το λέει, κάπου το λέει. Είπα βαρημένη αυτόν η οφθαλμή. Έτσι, μπράβο, με βαρημένο αυτόν η οφθαλμή. Ναι. Το λέει πολύ καλά. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Τα αδέρφια μας που δεν εκκλησιάζονται. Τα αδέρφια μας που δεν έχουν ζωντανή επικοινωνία με τον Κύριο. Που φέρουν το όνομα του Ορθοδόξου Χριστιανού επειδή βαφτιστήκανε, είναι άξια αγάπης βέβαια και άξια συμπαθίας. Θυμόμαστε, πως λέει ο Κύριος την εικόνα εδώ, ήσαν βεβαρημένοι, δηλαδή οι μαθητές λέει κοιμόντουσαν γιατί τα μάτια ήταν μολύβι, έτσι, απλά μολύβι, κλείνανε τα μάτια. Όταν κλείνει τα μάτια μου δεν μπορώ, λέμε. Τι πες? Όπως λέμε, κλείνει τα μάτια μου. Δεν μπορώ να αντέξω. Ναι, δεν μπορώ να σηκώσω με τίποτα. Νιστάζω τόσο πολύ. Είχαν βαρύ ύπνο. Βαρύ ύπνο, πέρα για πέρα. Το ερώτημα είναι ότι ο Κύριος έφυγε και τους είπε προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Γνώριζε ότι θα πειραστούν αργότερα. Την ώρα του πάθους. Και πειραστήκανε. Γιατί γίνανε ένας γίνανε. Και τι λέει κάπου, εμένα θα με συλλάβουνε και διασκορπιστήσονται τα πρόβατά μου. Θα γίνουν ένας. Γιατί φοβόνται το λύκο. Λοιπόν, τους είπε, προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμό. Να το έχουμε αυτό
μέσα μας. Το προσεύχεστε ή να μη εισέλθει εις πείρας μου. Το λέει ο Κύριος. Ούτε κανένας Άγιος, και Άγιος να το λέει για τον Κύριο θα ήτανε, ούτε κανένας νητός άλλος άνθρωπος, προσεύχεστε. Όχι, προσευχηθείτε. Όχι, προσεύχεστε. Συνεχώς. Και βέβαια, το, να το γνωρίζουμε και είναι το πράγμα, ότι δεν θα μας αφήσει. Και το κύριο αίτημα της προσευχής είναι ένα. Πες το. Σωτηρία της ψυχής, τι άλλο. Δυνατά. Σωτηρία της ψυχής μας, τι άλλο. Άρα, αιτείτε την Βασιλεία του Θεού. Αυτό σημαίνει σωτηρία ψυχής, που λες τι. Ναι. Να ζητάμε τη Βασιλεία του Κυρίου και όλα τα άλλα θα έρθουν. Εγώ όμως παραμένω και επαναλαμβάνω και τελειώνω. Βεβαίως προσευχής έτοιμα είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Αλλά μας απαλλάσσει, μας βοηθάει να μην πέσουμε στον πειρασμό. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμό του λέμε. Αδέρφια μου, κλείνοντας λέγω, σε όλα τα θέματα μετράει η πείρα. Σε όλα τα θέματα μετράει η πείρα. Παράληψη από τον εαυτό μου θα σας πω, από τον εαυτό μου, παράληψη προσευχής, βουτιά. Α, δεν γίνεται να μην κάνω βουτιά, να μην πέσω και μάλιστα άσχημα. Παράληψη προσευχής. Αυτό που λέει ο Κύριος, το μη σε ενέγγυση μας πειρασμών, σημαίνει αυτό, δεν έκανες προσευχή ή δεν κάνεις προσευχή, Κύριε σου τέλει όλμε, στο μυαλουδάκι σου μέσα, πορεύεσαι στον δρόμο και ζητάς τη βοήθεια του Κυρίου, είσαι εν το παραδείσο. Είναι το παράδεισο, έχει επικοινωνία. Όπως είχε ο Αδάμ και η Εύα, είναι το παράδεισο. Στον παράδεισο, ο Αδάμ και η Εύα είχαν διαρκή, αδιάλειπτη επικοινωνία μεταξύ τους. Αδιάλειπτη. Και εμείς προσευχόμενοι, διώχνουμε από κοντά μας αυτόν που έρχεται και που είναι άρχον του αέρος, της ατμοσφαίρας του κόσμου τούτου. Εμείς τον διώχνουμε, τον απομακρύνουμε. Και θυμάμαι και τελειώνω, τον, πάλι τον Άγιο Παΐσιο, στο Αγιερείτες Πατέρες αναφέρεται αυτό, ένα μικρό βιβλιαράκι που έχει καμιά κοσαριά βίους που τους είχε γνωρίσει από κοντά μερικούς, πολλούς από αυτούς ο Άγιος Παΐσιος. Κατέβαινε η λεγεώνα δαιμόνων και σταματήσανε κάπου. Το λέει αυτό στο βίο του Αγίου Ευλογίου, ενός άλλου γέροντος, ο Γιώργος Παΐσιος. Τι κάνετε εκεί πέρα, λέει, να αυτός ο παλιό καλόγερος, δεν μας αφήνει να πάμε κάτω, λέει, στην Αθήνα που έχουν καναβάλει, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε μαζί με τους ανθρώπους. Γιατί έλεγε το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Απαλλασσόμεθα από τέτοιους πειρασμούς. Δεν τολμάει καν να μας εγγύσει, έστω και από συνήθεια, πως λέτε, κατά το έθος, έστω. Μα η συνήθεια είναι αγία αυτή η συνήθεια. Έργα καλά που γίνονται από συνήθεια είναι άγια έργα. Έργα καλά, έργα άγια. Πλησιάζουμε από συνήθεια, κατά το έθος, άγιο. Μιλάω έστω από συνήθεια και δεν το καταλαβαίνω, πως λέει Άγιος Πορφύριος, δεν έχω το καλό μέσα μου, να το λέω το καλό συνεχώς, θα γίνει συνήθεια και θα γίνει και το καλό. Όλα απαιτούν επανάληψη. Και λέμε εμείς στα σχολεία, λένε και οι Γάλλοι το λένε. Λέει, η επανάληψη σε όλα τα θέματα είναι η μάνα της μάθησης. Το έκανε μια φορά, δεν κατάλαβες τίποτα. Το έκανε δύο, έκανε τρεις, έμαθες. Γιατί η επανάληψη σου αφήνει βιώματα, δεν σου αφήνει γνώση στο μυαλό. Άλλο το βιβλίο που το διαβάζεις και άλλο το έργο που το κάνεις με τα χεράκια σου. Είδες, λέει, για να πω και αυτό, λέει ο Άγιος Ιωάννης, ξεκινώντας στην επιστολή πρέπει να είναι, ο αεωράκαμεν, ο ακικόαμεν, ο εχείρες ημών ψηλάφισαν, λέει, αυτό που είδαμε, αυτό που ακούσαμε, αυτό που ψηλάφισαν τα χέρια μας, τούτο μαρτυρούμε εμείς. Αυτό σας κηρύττουμε.
Δεν είναι κάτι αφηρημένο. Το είδαμε, το ακούσαμε, το πιάσαμε. Τέτοιο είναι και η προσευχή. Άμα δεν κάνεις αυτό το πράγμα και στην προσευχή, ώστε να την δεις την προσευχή, να την ακούσεις την προσευχή, θα την πιάσεις και από τα χέρια, θα την βιώσεις και πες, τώρα κατάλαβα τι είναι αυτό που έκανα. Αλλιώς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Και τι γίνεται από εκεί πέρα, μας κουράζει η επανάληψη. Μας κουράζει η επανάληψη. Όταν λοιπόν γίνει πείρα ζωής, τότε δεν κουράζει γιατί δουλεύει το μηχανάκι. Θέλω να πείτε κάτι και να κλείσουμε. Θα ρωτήσω κάτι. Ναι. Οι ψυχές, δηλαδή μας ακούνε. Ναι. Μας ακούνε. Σύμφωνα με το γράφει ο Γέροντας, ο Άγιος Παΐσιος γράφει το πράγμα. Όχι μόνο μας ακούνε και μας βοηθάνε. Όσες είναι στο παράδεισο μας βοηθάνε. Ενδιαφέρονται για εμάς. Και ο Άγιος Κυρίφα. Θες να το καταλάβεις καλά. Πάτερ Αβραάμ, στείλε τον Λάζαρο, έχω πέντε αδέρφια. Αυτή την εικόνα που αναφέρει στην παραγωγή ο Κύριος, την αναφέρει και είναι μια πραγματικότητα. Δεν τη λέει γιατί δεν συμβαίνει. Ναι, να συμβαίνει στον Άδη, Κύριος, δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει. Συγγνώμη, ναι. Άκουσε στον Άδη, είπα παραγωγή. Με ρωτάει αν υπάρχει επικοινωνία. Εδώ μας λέει ότι και έβλεπε ο πλούσιος τον Λάζαρο. Στον Άδη. Στον Άδη. Ναι, στον Άδη πολύ περισσότερο. Στον κόσμο. Εδώ στον κόσμο. Από τον Άδη να μας βλέπουν εμάς και εμείς να τους βλέπουμε. Μας βλέπουν οι ψυχές. Το λέει ο Παΐσιος. Οι πατέρες δεν το λένε πάντως. Οι πατέρες δεν το λένε. Οι μεγάλοι Άγιοι. Στον Άγιο Παΐσιο περί προσευχής, ανοίξτε να δείτε μέσα εκεί που λέει ότι το γέροντά του το Τίχωνα, όχι και στο βιβλίο Αγιορείτη Πατέρα. Το γέροντα Τίχωνα είχε πεθάνει και 40 μέρες τον είδε σαν την ψυχή του στην πλάτη. Και λέει, γέροντα γνωρίζετε, έχει τα γνωρίσματα που έχει όταν ζει το πρόσωπο του ανθρώπου. Έχει τα γνωρίσματα. Δεν υπάρχει, δεν είναι. Αλλήμον να μας έλεγε ψέματα. Παναγία μου, πιστεύω. Εντάξει, αυτά είναι κάποια οράματα. Τώρα είναι συμβολικά. Δεν είναι οράματα. Δεν πάνε πιο την παρουσία στον Θεό, μπορούν και βλέπουν. Άμα ανοίξει βιβλία θα τα δεις και τα πράγματα. Είναι θέμα να έχουμε επικοινωνία με τα βιβλία των Αγίων και θα τα δούμε στους φύλους των Αγίων μας εκείνα πράγματα. Η ψυχή μόνη εδώ Άγιοι παρουσιάζονται σαν, όχι οι ψυχές. Η ψυχή μόνη της δεν μπορεί να παρουσιαστεί, μόνο τη διατάξει ο Θεός. Λοιπόν, θα τη στείλει, ας πούμε, και επειδή το είπα αυτό θα επαναλαμβάνω εκείνο, θα επαναλάβω. Ο πατήρας Ανέστος Μητυρηναίος λέει ότι αναστήθηκε ο Χριστός, όλοι οι νεκροί είναι στον Άδη, μέρος του Άδου έχει γίνει ο παράδεισος που είναι όλοι Άγιοι, και άλλο μέρος του Άδου που δεν φωτίστηκε από τον Χριστό, είναι η κόλαση δηλαδή ο Άδης ο παλιός. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν υπάρχει επικοινωνία δηλαδή από εκεί μέχρι εδώ. Το ότι κάνουμε μνημόσυνα και τους βοηθάνε τα μνημόσυνα αυτά τα οποία γίνονται. Άλλο κοινό. Είναι άλλο το θέμα. Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Περίμενε. Όταν γίνεται διάλογος, δεν υπάρχει στεγανό. Είναι έτσι ή είναι αλλιώς. Λέει αυτό. Πού λέει ότι δεν υπάρχει επικοινωνία, να μου το πεις. Γιατί οι γραφές λένε υπάρχει επικοινωνία. Και οι γραφές το λένε. Αλλά ο Γέροντας Παΐσιος λέει, θα το πω και το παράδειγμα που το είπα και την περασμένη φορά. Έλεγα την ευχή στο περί προσευχής ο Γέροντας Παΐσιος. Γιατί ρωτάει, βοθιώνται οι ψυχές, Γέροντα, από εμάς εδώ. Και απαντάει. Έλεγα την ευχή. Και ένας νέος με παρέλαβε πνευματικά και με πήγε στον τάφο μιας γριούλας, πολύ τσιγκούνας. Τη γνώριζα από νέος που με να λέει καλόγερος, αλλά ήταν πολύ τσιγκούνα, η κόρη της πολύ φιλάνθρωπη, το ανάποδο. Και εκεί είδα τη γριούλα που είχε πεθάνει πριν 3 χρόνια να είχε μισολιώσει το σώμα της. Και σκύβω και την αγκαλιάζω, δεν μου βρωμούσε καν λέει το σώμα της. Αντίθετα μια γυναίκα καλοφτιαγμένη θα συχαινόμουνα να την ατενίσω. Αφού την αγκάλιασα, μυστήριο λέει πως αποσπάστηκα από το αγκάλισμα εκείνο. Μυστήριο. Άλλωστε λέει αυτά τα γεγονότα είναι μυστήρια, δεν καταλαβαίνουμε. Με πήρε από εκεί ο νέος και με ξαναπήγε εκεί που με πήρε. Μετά από χρονικό διάστημα βλέπω τη γριούλα
ψηλά στον ουρανό σε ένα σύννεφο άσπρο και της καθάριζε το πρόσωπο. Τη γριούλα βλέπω, μιλάει για ψυχή, ρώτησες. Βλέπω τη γριούλα, δεις εσύ κι εγώ. Τη βλέπω τη γριούλα, τα εκκλησία μας σε κυκλοφορία τα αυλιά. Αν δεν ήταν αυτό πραγματικό, θα ήταν αιρετικός ο γέροντας ο Παΐσιος. Λοιπόν, και της καθάριζε το πρόσωπο. Άγγελος Κυρίου ήταν αυτός, λέει, ο φύλακας άγγελός της. Τελείωσε. Το να κάνει κάποιος ένα λάθος από κάποιο... σε παρακαλώ. Κάποια δυναμία δεν σημαίνει δεν δέχομαι, ότι... Δεν το δέχομαι, είναι άγιος άνθρωπος. Άγιος είναι, δεν σημαίνει ότι είναι αλάθητος και... όμως κάποιος. Εδώ ο Αποστόλος Πέτρος δεν είναι αλάθητος. Πετάξει από τη μέση, σε παρακαλώ. Εντάξει, ότι υπάρχουν κάποια είναι, πράγματα τα οποία είναι, βλέπουν κάποια οράματα οι γέροντες, βλέπουν. Ότι αλλά... ο Κύριος μας λέει ότι στείλε το Λάζαρο και ο Λάζαρος είναι... έρθει εκείνο και εκείνος το Λάζαρο, σημαίνει είναι... ότι έχουν επικοινωνία. Αυτά είναι στον Άδη. Όπου και να είναι, ρε παιδάκι. Δεν είναι στο... από κόσμο δηλαδή. Οι δίκαιοι απολαμβάνουν μέρος του παραδείσου. Ναι. Οι δίκαιοι. Ναι, εντάξει, άλλο. Μέρος του παραδείσου. Περιμένουν την τελική κρίση να δουν το Θεό όπως είναι ακριβώς. Που είναι ο παράδεισος. Όχι ότι έχουν επικοινωνία, γιατί δημιουργείται. Έχει δημιουργηθεί και ο πνευματισμός από τους σατανιστές. Όχι, ας και μιλάνε με πεθαμένους. Μην μου λερώνεις το θέμα. Άστος. Κατάλαβες. Σας λέω, είναι. Ναι. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός. Και μη σε μένει σημάς πειρασμόν, αλλά ρίστε ημάς τα χώρα του κομμήνου. Διευχόν τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, και Ιερέσου Χριστός ημάς. Αμήν. Πες ό,τι θες να πεις, και δεν μιλάς τον Άγιο πέρα. Πού είσαι. Πες το.